Αυτά λοιπόν έγιναν στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερία σχετικά με την επαναδραστηριοποίηση του Περικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η κυρία Αφροδίτη Λέινα, η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κυρία Λέινα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, υπήρξε βεβαίως αυτή η αρνητική στάση από την πλευρά του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου, αλλά οι υπόλοιποι φορείς συμφώνησαν για την επαναδραστηριοποίηση του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και φαίνεται ότι θα προχωρήσει. Ποιες είναι λοιπόν οι προοπτικές, κυρία Λέινα, για αυτόν τον οργανισμό? Πιστεύουμε τεράστιες. Γι' αυτό και εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο έχουμε, όπως γνωρίζετε, ξεκινήσει να ενημερώνουμε αρμοδίως άπαντες για την αναγκαιότητα της δημιουργίας αυτού του ενιαίου φορέα τουριστικής προβολής της Πιερίας. Γιατί καθώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ορθώς, ο τουρισμός και η ανάπτυξή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη της Πιερίας συνολικά. Στο σύνολο λοιπόν της ισχυρούς ελληνικής οικονομίας, ο τουρισμός αποτελεί, όπως όλοι λέμε, σανίδα σωτηρίας, πόσο μάλλον για τη μικρή μας Πιερία, που ως τουριστικός προορισμός μπορεί να κάνει πράξη και όχι μόνο λόγια το 12 μήνες τουρισμός για όλους. Η Πιερία δεν είναι ούτε ελληνικά νησιά και ούτε Χαλκιδική με την εποχική απόβαση τουριστών. Είναι ένας από τους λίγους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς με ενδιαφέρον και υποδομές για τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μάλιστα. Και λοιπόν αυτό, εάν εμείς πρώτα δεν το πιστέψουμε και δεν το επικοινωνήσουμε με πρωτοβουλίες και δράσεις στοχευμένες, με ορίζοντα τόσο βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο, τότε είναι πολύ δύσκολο να βελτιώσουμε τις συνθήκες υπέρ μας. Μέχρι τώρα γινόντουσαν, όπως όλοι γνωρίζουμε, προσπάθειες. Επρόκειτο όμως για ενέργειες και δράσεις προβολής με αιτήσιο, κατά κύριο λόγο ορίζοντα, και με βάση την οικονομική δυνατότητα που υπήρχε σε κάθε περίοδο, τόσο από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα αντίστοιχα κρατικά διαθέσιμα κονδύλια, αλλά και από την πλευρά των επαγγελματιών του κλάδου. Άρα πιστεύουμε ότι είναι καιρός τώρα πλέον και δεν εισάγουμε αυτή τη στιγμή κάποιο νεωτερισμό στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ακολουθούμε την επιτυχημένη συνταγή των αναπτυγμένων τουριστικά περιοχών στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, όπου όλοι συστρατεύονται κάτω από μια κοινή σε όλους πολιτική και με κοινό κουμπαρά, ώστε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για όλους. Αυτός λοιπόν, ο ΠΟΤΑΠ, ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, είναι ευχής έργων για την Πιερία, ότι από το 2002 είχε συσταθεί. Ο οποίος για κάποιους λόγους δεν προχώρησε τότε. Μπορεί όμως τώρα να αναζωπηρωθεί και με τη συνδρομή όλων μας. Κυρία Λέινα, επειδή λοιπόν την πρώτη φορά δεν προχώρησε, τώρα τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα μπορέσει να προχωρήσει? Διότι τώρα δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος στο να στοχεύσουμε, στο να οργανώσουμε πρώτα, να ερευνήσουμε και να οργανώσουμε το τουριστικό προϊόν και την προβολή της Πιερίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλα αυτά καταδεικνύουν. Και αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό ότι όλοι οι τουριστικοί φορείς είναι σύσσωμοι και επιθυμούμε σύσσωμη τη δημιουργία αυτού του οργανισμού. Μάλιστα. Κυρία Λέινα, ναι. Υπήρξε και παρακαλώ. Το θέμα, αυτό που τέθηκε έντονα στη σύσκεψη, ήταν το θέμα της οικονομικής προσφοράς. Πώς λοιπόν θα καλυφθούν τα οικονομικά του οργανισμού, πόσα θα μπορεί να δίνει ο καθένας φορέας ο οποίος θα συμμετέχει. Εκεί λοιπόν τι μπορεί να γίνει, γιατί οπωσδήποτε τα οικονομικά δεν είναι και στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτή τη στιγμή. Έτσι, και καταλαβαίνω απόλυτα τις το είπε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο οποίος η βασική του διαφοροποίηση ήταν αυτή, το πώς ποιοι θα συμμετέχουν οικονομικά. Εκεί ήταν το θέμα και μετά βεβαίως έφερε και το ζήτημα της πιερικής αναπτυξιακής.
Ακριβώς. Συμφωνώ ότι η αγωνία του κυρίου Χατζηχριστοδούλου είναι η οικονομική ενίσχυση, μα και αυτό είναι ένα πράγμα που θα συζητηθεί σύντομα. Χθες προσπαθήσαμε να συμφωνήσουμε στη βάση, στην άποψη ότι αυτός ο οργανισμός πρέπει να λειτουργήσει. Ναι. Λοιπόν, εφόσον συμφωνούμε σε αυτό, πιστεύω ότι έπρεπε να συζητήσουμε και γι' αυτό λέω και ξαναλέω ότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει να συμβάλλουν άπαντες. Όχι μόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, αλλά και οι έμεσα ενδιαφερόμενοι με τον τουρισμό και εσύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση. Και ποιοι θα είναι, ας πούμε, οι τρόποι όπου θα βρεθούν τα χρήματα, κυρία Λέινα, τελικά. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να το αποφασίσουμε από κοινού. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, οι τουριστικοί φορείς είμαστε συνδικαλιστικά όργανα. Υποθέτω ότι θα πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα όπου ο καθένας μέσω των μελών, μέσω με συνδρομές, υποθέτω, που θα συμβάλλουν σε αυτό το συγκεκριμένο στόχο. Η πιερική αναπτυξιακή, επίσης, μία αγωνία άλλη που εξέφρασε ο κύριος Χατζηχριστοδούλου, πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει ως επικουρική βοήθεια και σημαντικότατη βοήθεια που θέλουμε φυσικά να έχουμε στο πλευρό μας και να συμβάλλει στην υγεία αυτού του ενιαίου φορέα τουριστικής προβολής. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στις σημερινές δυσκολίες, βλέποντας, όπως είπα προηγουμένως, τη σανίδα σωτηρίας ότι είναι τουρισμός και εφόσον όλοι το λέμε και το ξαναλέμε, δεν μπορούμε συλλογικά, ομαδικά και άμεσα να συνδράμουμε γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός τρόπος και πρέπει να το υλοποιήσουμε άμεσα. Μάλιστα. Κυρία Λέινα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Βεβαίως το θέμα θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Καλό σας βράδυ. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πιερίας, τον κύριο Χατζηχριστοδούλου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ακούσαμε να διαφοροποιεί τη στάση του στην σύσκεψη αυτή. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζημίση. Εσείς λοιπόν είπατε κάτι διαφορετικό. Είπατε να γίνει μέσω της αναπτυξιακής. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε. Πρώτον είναι το θέμα ότι αυτό το καταστατικό είναι από το 2002. Έτσι ακριβώς. Και είναι μέσα. Αναφερόταν είναι σε μέσα. Δραχμές μάλιστα η σύνδρομη. Εντάξει, και σε δραχμές. Εγώ διανόμισα ότι ήταν σε ευρώ. Γιατί η χώρα μας τον Ιανουάριο έχει μπει στο ευρώ. Αυτό ήταν το Μάρτιο ή το Μάιο, δεν θυμάμαι πότε. Λοιπόν, δεν έχει τόσο πολύ σημασία αυτό. Αν θέλετε, κύριε πρόεδρε, χαμηλώστε την ένταση από την τηλεόρασή σας για να μην έχουμε πρόβλημα στον ήχο, για να ακουγόμαστε καλύτερα. Ναι, μισό λεπτό λίγο. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, πιάνοντας αυτό το καταστατικό στα χέρια μας και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτό το καταστικό είναι ο Δήμος Κορινού, είναι ο Δήμος Δύο Ολύμπου, είναι... Δήμοι που δεν υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, σήμερα. Δήμοι οι οποίοι δεν υπάρχουν. Ένα είναι αυτό. Αυτό που μου προξενεί εντύπωση είναι γιατί αυτό το καταστατικό τόσο καιρό, με την αλλαγή από τον Καποδίστρια και μπαίνοντας στον Καλλικράτη, γιατί δεν έγινε αυτή η ενεργοποίησή του και γίνεται στην προκειμένη στιγμή. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι φυσικά ότι όλοι μας προσπαθούμε να αναδείξουμε τον τόπο μας. Και αυτοί που βάζουν τα λεφτά μέχρι και σήμερα και τη δουλειά, την κούραση και όλο αυτό τη στρατηγική της ανάπτυξης στο τουριστικό προϊόν, το επιμελητήριο, όπως ξέρετε, συμβάλλει πολύ δυναμικά. Βεβαίως. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν είμαστε αντίθετοι στην προβολή του νομού. Εξάλλου αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα, το πώς θα μπορέσουμε να δείξουμε περισσότερο τον τόπο μας, γιατί η Πιερία πρόσφερε και έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα ακόμα στον τουρισμό. Ας πάμε όμως παρακάτω λιγάκι, γιατί βλέποντας εδώ τα στιγμιότυπα, τα πλάνα τα οποία δείξατε, ήταν με μία φράση ότι το επιμελητήριο είναι αντίθετο από τους άλλους. Εγώ έκανα την εξής ερώτηση εκεί μέσα. Πρώτον, η τουριστική επιτροπή αυτή η οποία θα γίνει μέσω του οργανισμού, μπορούμε να κάνουμε όχι 9 άτομα, αλλά μπορούμε να κάνουμε 109. Το ερώτημα είναι λοιπόν,
Και ρώτησα και την κυρία Λέινα, ρώτησα και τον κύριο Πανταλώνα, ρώτησα και όλους όσους ήταν εκεί που βρισκόντουσαν στη σύσκεψη. Πόσα λεφτά θα βάλετε, κυρία Λέινα? Απάντηση δεν παίρνω. Θα βάλει το ξενοδοχειακό σας επιμελητήριο? Το ξενοδοχειακό μας επιμελητήριο, η απάντηση της κυρίας Λέινας ήταν: βάζει πανελλαδικά. Και πριν από λίγο η κυρία Λέινα είπε ότι αυτό θα συζητηθεί σε επόμενη... Να ολοκληρώσω κύριε Χατζημής. Όταν λοιπόν ρωτάω τον κύριο Πανταλώνα πόσα θα βάλετε, δεν παίρνω απάντηση. Το μόνο που ξέραμε ότι θα βάλει η αντιπεριφέρεια 40.000 ευρώ. Αυτό ξέραμε. Ακριβώς. Αυτό ακούσαμε. Ακριβώς. Δεν ακούσαμε τίποτα περισσότερο. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος βάζει χρήματα για τον τουρισμό κάθε χρόνο. Άλλο το γενικό, το πανελλαδικό, κύριε Χατζημίση, ναι. Και άλλο το τοπικό. Εάν λοιπόν η Ένωση Ξενοδόχων δεν βάλει χρήματα αναλογικά, κατά δωμάτιο, πόσα δωμάτια υπάρχουν στην Πιερία, ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό, πρακτορία, τουριστικά γραφεία. Σταματάω εδώ. Πόσα λεφτά θα βάλουν οι σύλλογοι και το επιμελητήριο? Θα πρέπει να είναι παρόν, δυναμικά παρόν, αλλά με μία προϋπόθεση. Ότι αυτός ο οργανισμός πρέπει να έχει βιωσιμότητα, πρέπει να έχει πορεία μπροστά του και όχι να κάνουμε οργανισμό για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Μάλιστα. Να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ, κύριε Χατζημίση, όλο το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Γιατί δεν δείξατε τα πλάνα όλα, δείξατε αυτά που έπρεπε να δείξετε. Όπως καταλαβαίνετε, είναι για λόγους... Ναι, όχι. Άμα ήταν για άλλο θέμα θα τα δείχνατε. Αφήστε λίγο, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, μην με κόψετε. Τουλάχιστον από την πλευρά μου. Μην με κόψετε, σας παρακαλώ. Άρα λοιπόν, τι είπαμε εμείς? Εγώ παρά το γεγονός ότι δεν είμαι στο Συμβούλιο της Αναπτυξιακής και το έχω τονίσει επανειλημμένως. Ναι, ναι. Πρόεδρος της Αναπτυξιακής είναι η κυρία Μαυρίδου. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν έχω κανένα όφελος προσωπικό, επιμελητηριακό, παραταξιακό, όπως θέλετε να δει, θεσμικό να πάει εκεί. Τι έχει εκεί όμως εκείνο το μαγαζί, κύριε Χατζημίση? Έχει μια επιστημονική ομάδα, χρόνια με πλούσια εμπειρία, έχει το γραφείο του, έχει τα τηλέφωνά του, δεν χρειάζεται λογιστικά γραφεία, τίποτα απολύτως. Ποιος θα διαχειριστεί αυτά τα χρήματα, κύριε Χατζημίση? Μόνη της θα τα διαχειριστεί η κυρία Λέινα, μόνη της η κυρία Μαυρίδου, μόνος του και ο Χάντη Χριστοδούλου. Κάποιο λογιστήριο, κάποιες δαπάνες απαιτούνται. Άρα λοιπόν, η αναπτυξιακή, εκτός από την τεχνογνωσία, εκτός από το χώρο, καλύπτει όλο αυτό το φάσμα. Και αυτό που περιφρονούνε, που άκουσαμε, ναι μεν καλοδεχούμενα τα 125 του επιμελητηρίου, καλοδεχούμενα της αντιπεριφέρειας τα 125, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε κάτι πιο σοβαρό. Δεν έγινε ποτέ πιο σοβαρές προτάσεις, δεν εγκρίθηκαν ποτέ πιο σοβαρές εγκρίσεις από αυτά που υπάρχουν σήμερα για την αντιπεριφέρεια και το επιμελητήριο από την αναπτυξιακή. Άρα λοιπόν να μην την υποτιμάμε και πρέπει να την βάλουμε υπό την αιγίδα. Εχθές περίμενα να γίνει μια επιτροπή να καθοριστεί το ποσό που θα βάλει ο καθένας. Όταν συμπράττουμε σε μια εταιρεία, κύριε Χατζημίση, πριν πάμε στο πρωτοδικείο, συμφωνούμε τους όρους. Τι όρους θα υπάρχουν? Μάλιστα. Και όταν λέμε ναι όλοι, με ξένα κόλληβα, να το πω έτσι στη λαϊκή έκφραση, της αγοράς, μνημόσυνα δεν κάνουμε, κύριε Χατζημίση. Τα μνημόσυνα και όλα γίνονται βάζοντας χρήματα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Έτσι ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, αυτό το είπαμε και πριν, το είπα και εγώ πολλές φορές, ότι είναι το θέμα των, όπως είπατε και εσείς, με τα ξένα κόλληβα δεν γίνεται. Αυτό που είπατε εσείς είναι ότι αν δεν είναι η αναπτυξιακή, εμείς δεν είμαστε σε αυτό το σχήμα. Έτσι δεν είναι? Αν δεν είναι η αναπτυξιακή μέσα, αν δεν είναι η αναπτυξιακή έτσι. Σε αυτό το σχήμα. Λέω επειδή είπατε ότι είπαμε κάτι άλλο, γι' αυτό λέω να το διευκρινίσουμε αυτό. Εάν δεν είναι η αναπτυξιακή επί την ομπρέλα της αναπτυξιακής, που μία επιτροπή θα καθοδηγεί και θα καταθέτει τις προτάσεις της, δεν θα συμμετέχει το επιμελητήριο. Και γιατί δεν θα συμμετέχει? Γιατί να σας πω και κάτι. Αν ρωτήσετε τον εμπορικό σύλλογο, κύριε Χατζημίση, ναι. Του θέλει να μπει ο άνθρωπος, έτσι, ο Κώστας, ο Ρέχας, μα δεν έχει λεφτά. Άμα βάλουμε το σωματείο των ταξί
Θέλουν να μπουν. Δεν μπορούν να βάλουν χρήματα, κύριε Χατζημής. Mm-hmm. Μέχρι πότε θα βάζει το μελητήριο και πόσα λεφτά θα βάζει, πόσα θα βάζει η αντιπεριφέρεια στη Χαλκιδική. Βάζει Ένωση Ξενοδόχων, κύριε Χατζημής, χρήματα. Έτσι. Δεν ξέρουμε το ξενοδοχειακό τι βάζει. Βάζουν τα ξενοδοχεία όλα και μαζεύονται τα λεφτά. Συμφωνούνται αυτά υπό όρους. Ναι. Όχι με τα λόγια, υπό όρους συμφωνούνται και τότε καθόμαστε όλοι στο τραπέζι αφού ξεκαθαρίσουν αυτά όλα και αφού αναγράφονται στο καταστατικό και τότε προχωρούμε ενωμένοι. Κάποιοι να βάζουν χρήματα και κάποιοι να μην βάζουν και να είμαστε ενωμένοι, δεν γίνεται, κύριε Χατζημής. Πέρασαν οι εποχές της προχειρότητας που λέγαμε κάποτε θα κάνουμε σε αυτό το περιοδικό, θα κάνουμε στο άλλο το περιοδικό. Ναι. Σήμερα μαζεύουμε ένα ποσό καθορισμένο, φωνάζουν εταιρείες σοβαρές, παίρνουμε προτάσεις και αυτοί μας κάνουν προτάσεις. Ειδικοί άνθρωποι που σπουδάσανε το αντικείμενο της διαφήμισης. Αυτή είναι η άποψη. Κύριε Πρόεδρε, επειδή όμως ακούστηκε και από την εκπρόσωπο εκεί της Αναπτυξιακής ότι δεν υπάρχουν προγράμματα για τον τουρισμό από την Αναπτυξιακή. Κοιτάξτε να σας πω, κύριε Χατζημής, οι προγράμματα μπορεί να μην υπάρχουν μέχρι το 2017. Όμως θα σας πω κάτι, μπορεί να φέρει άλλα προγράμματα για αναπτυξιακή, μπορεί να φέρει εκτυπώσεις, μπορεί να φέρει για διαδίκτυα, μπορεί να φέρει για χίλια δύο άλλα πράγματα που να χρησιμοποιηθούν για τον τουρισμό. Λοιπόν, άρα που δεν είναι θέματα τα οποία μπορούν να υποθούν απόψε. Αλλά θα σας πω το εξής. Ακόμα και αυτά τα χρήματα που έχει βγάλει η αναπτυξιακή, γιατί στην ουσία και η αναπτυξιακή, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό το κομμάτι, αυτό το πρόγραμμα που τρέχει, τα 125 της αντιπεριφέρειας και τα 125 του επιμελητηρίου, είναι από το Υπουργείο Γεωργίας. Να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Και από πουθενά αλλού να το ξανατονίσουμε για να μην το λιβανίζουμε και το εκμεταλλευόμαστε. Κύριε για Πρόεδρε, την κοινωνία και την τοπική μας εδώ. Τι πρέπει λοιπόν να αλλάξει για να μπει και το επιμελητήριο, γιατί θέλει και το επιμελητήριο να είναι σε κάτι τέτοιο. Φυσικά θέλει, αλλά θέλει μέσα και την αναπτυξιακή ένα εργαλείο που αν θα πάρετε το αυτοκίνητο και θα πάτε σε οποιαδήποτε περιοχή του Λίντερ θα δείτε ότι η αναπτυξιακή έχει δώσει την παρουσία της. Μάλιστα. Είτε με τον ξενώνα, είτε με το ξενοδοχείο, είτε με νοικιαζόμενα, είτε με διάφορες επενδύσεις, είναι παρόν η αναπτυξιακή. Άρα λοιπόν, και ιδιαίτερα στο τουριστικό τομέα, γιατί αν πάρουμε τώρα το χώρο, σκοτίνες, ιστορίες δεξιά, όλα η παρουσία και η αναπτυξιακή δεν είναι κανενός. Γιατί καπόθηκε εκεί πέρα, λέει, τι είναι η αναπτυξιακή. Η αναπτυξιακή, ο ΤΑ, που λειτουργεί σήμερα, είναι η πιερία. Και ποιοι συμμετέχουν, κύριε Χατζημής, εκεί μέσα? Όλοι. Όλοι. Ένωση Ξενοδόχων, Μελητήριο, Δήμοι, Αντιπεριφέρειες. Τι τον θέλουμε τον οργανισμό, κύριε Χατζημής? Αφού τον έχουμε έτοιμο. Έτοιμος είναι. Ποιος ο λόγος αυτός όλος ο τόρος? Τι επιδιώκουμε? Και να πω και κάτι άλλο. Αν ρωτήσετε την κυρία Λέινα, μήπως θέλουν οι ιδιώτες τα συνδικαλιστικά όργανα αυτά, γιατί συνδικαλιστικά όργανα είναι, εμείς δεν είμαστε συνδικαλιστικά όργανα. Ναι, ναι. Τι θέλουν να κάνουν κουμάντο αυτόν τον οργανισμό? Όλοι μαζί πρέπει να έχουμε τις προτάσεις μας και αυτές τις προτάσεις θα τις αξιολογήσουν οι ειδικοί που είναι στο τουριστικό προϊόν και αυτοί που ασχολούνται. Εγώ δεν μπορώ να κάνω το δημοσιογράφο αυτό που κάνετε εσείς. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που κάνω σήμερα εγώ στο επαγγελματικό μου. Θα πρέπει να ξέρουμε ο καθένας μας τι είναι και τι πρέπει να κάνει. Αυτό επιτέλους. Και να πω και κάτι άλλο και κλείνω. Ναι, χρειάζεται ένα master plan, κύριε Χατζημίση? Φυσικά και χρειάζεται. Ποιος θα το κάνει, κύριε Χατζημίση? Έτοιμο το εργαλείο σου το έχεις. Αναπτυξιακή. Του δίνεις εντολή αύριο το πρωί και το κάνει. Και έρχεται σε ένα μήνα, δύο και στο παρουσιάζει. Και όλα αυτά που ακούστηκαν για νομοθετήσεις, εσόδων, ξέρετε τι είναι αυτά? Ούτε για μια πενταετία δεν τελειώνουν. Εμείς και εγώ είμαστε σήμερα, κύριε Χατζημίση. Οι επιχειρήσεις κλείνουν σήμερα και αύριο θα κλείσουν περισσότερες. Ας αφήσουμε να δούμε το σήμερα, το αύριο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να τα ξαναπούμε για αυτό το ζήτημα, το πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.